καινούργιο για μας είναι, να ξέρετε. Μεγάλη μου χαρά. Το θεωρώ προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια χαρά. Να ακούσε. Γεια σας. Γεια σας. Ότι ήταν στην Ελασσόνα και ζήτησα να αφιερώσει 10 λεπτά από το χρόνο του να μας μιλήσει στα πλαίσια του προγράμματος της Σχολείας Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σημασία της συμμετοχής των νέων στις εκλογές και ειδικά σε αυτές τις ευρωεκλογές του 2024. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Νομίζω ότι έχω ξαναμιλήσει. Βεβαίως έχω ξαναμιλήσει. Θυμάστε την κυρία Ζέκα. Ναι, ήταν διαδικτυακά. Την πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα. Εδώ είναι και παιδιά τα οποία ήρθαν πέρα στο Στρασβούργο, ήταν καλεσμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εκπομπή μας. Είναι αντιπρόεδρο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο. Ο κύριος Μεϊμαράκης θα δεσμευτεί τώρα εδώ μπροστά στα παιδιά ότι με την επανεκλογή του θα καλέσει το Λύκειο τη Λάμψη στι Βρυξέλλες. Έτσι, θα το κάνουμε αργότερα. Το δέσαμε κόμμα και δεν το πιστεύω. Έχουν κάνει εξαιρετικά προγράμματα τα παιδιά σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο στα σχολεία. Θέλω να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί οι βουλευτές δεν κάνουν σχολεία και δεν έχουν και το κριτήριο που θα καλέσουμε τα σχολεία πάρα πολλά σε όλη τη χώρα. Και το πρωτακαλύτερο κοινοβούλιο εμείς απλώς προσυπογράφουμε. Δεν είναι θέμα δικό μας. Οπότε όποτε έχει συλληφθεί από ελληνικό σχολείο, εμείς πάντα προσυπογράφουμε και αναλαμβάνουμε για την ευθύνη. Γιατί πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια για να προσκαλέσεις, γιατί οι βουλευτές δικαιούμαστε πολύ λιγότερα άτομα από ότι το σύνολο του Ευρωκοινοβουλίου. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ καλημερώσουμε για το τι κάνει το Κοινοβούλιο, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολό της. Γιατί εγώ βεβαίως και στο πρόσωπό μου οι περισσότεροι βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξηγώ τι κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο αναπτύσσουμε και τις πολιτικές. Να σας πω ότι αυτά τα προγράμματα Erasmus έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την επικοινωνία του Κοινοβουλίου με την νεολαία και με τα προγράμματα όπου τα σχολεία είναι πρεσβευτές των Ευρωπαϊκών Ιδεών και φιλοδοξούμε μέσω αυτών πραγματικά να σας κάνουμε πρεσβευτές. Δηλαδή, να ξέρετε γιατί η Ευρώπη είναι κάτι το θετικό και θέλουμε να κάνουμε, να προχωρήσουμε τη ζωή μας μέσα στην Ευρώπη. Όχι απλώς να λέμε είμαι στην Ευρώπη, γιατί δεν είμαι και πουθενά αλλού, αλλά να ξέρετε με επιχειρήματα και να έχετε εμπεδώσει πλήρως το γιατί η Ευρώπη είναι το μέλλον μας και γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα για τα οποία καρδιότητα η Ευρώπη, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα. Έχουμε συζητήσει επομένως τα θέματα της Ευρώπης. Εγώ να σας πω δύο λόγια μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι είναι το κατεξοχήν εκλεγμένο όργανο απευθείας από τους πολίτες. Είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που ψηφίζετε εσείς ήδη και λογοδοτούμε σε εσάς. Βεβαίως σε συνεργασία με το κόμμα το οποίο ανήκουμε ο καθένας και σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει το Εθνικό Κόμμα. Και είναι ένα όργανο πολυμελές, πολυγλωσσικό, πολυτασικό, πολυκομματικό και είπα το πολυγλωσσικό γιατί ο καθένας μας εκεί θέλει να διατηρήσει την ταυτότητά του. Η ταυτότητά του διατηρείται με τη γλώσσα και τον πολιτισμό του. Γι' αυτό στις Ολομέλειες οι περισσότεροι ευρωβουλευτές μιλάμε με την γλώσσα μας για να μπορούμε πράγματι να ακούγεται η ελληνική γλώσσα για μένα, για τον άλλον η άλλη γλώσσα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να φαίνεται ότι είναι ο χώρος, είναι ο ναός στον οποίο βρισκόμαστε όλοι μαζί ανεξαρτήτως ταυτότητας φίλου και διαφορετικών ιδεών, απόψεων και προτάσεων. Άρα είναι ένα ενωτικό σχήμα, ένας ναός ο οποίος μας ενώνει όλους με βάση τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και του ευρωχριστιανικού πολιτισμού. Αλλά βεβαίως συμμετέχουν και εκεί αρκετοί οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά και θέλουν να διαλύσουμε την Ευρώπη γιατί η δημοκρατία είναι πολύ γενναιόδορη και επιτρέπει κιόλας και σε κόμματα τα οποία θέλουν να βγούμε από την Ευρώπη, να διαλύσουμε την Ευρώπη, να συμμετέχουμε. Βεβαίως
Αυτά δεν συγκεντρώνουν μεγάλο ποσοστό και πολλές φορές συγκεντρώνουν μια ψήφο διαμαρτυρίας. Γιατί δεν έχουν προτάσεις, αλλά απλώς διαμαρτύρονται να φύγουν. Η Ευρώπη δεν είναι το παν και είμαστε και εμείς αρκετά ευρωσκεπτικιστές γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε την γραφειοκρατία της, τις αγγυλώσεις που έχει, να πάρουμε πιο γρήγορες αποφάσεις. Ένα είναι γεγονός, ότι πρέπει να είσαι μέσα για να το βελτιώσεις. Αν είσαι έξω, δεν μπορείς να έχεις επιχειρήματα και να κάνεις βελτιωτικές κινήσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία και ειδικά για εσάς είναι ότι όλα αυτά τα οποία βλέπετε και ζείτε, που η δικιά μου γενιά δεν τα ζούσε, γιατί δεν υπήρχαν, τα περισσότερα είναι με χρήματα της Ευρώπης. Και που αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη, δεν θα ήταν έτσι. Απλά να κάνετε μια βόλτα στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία επιδιώκουν συνολικά να βγουν μέσα στην Ευρώπη, για να καταλάβετε τη διαφορά που έχει η Ελλάδα με τις γειτονικές χώρες. Και αυτή τη στιγμή τρέχει τεχνολογία, τρέχει εξέλιξη, τα θεωρείτε δεδομένα, τα θεωρείτε και κτημένα, τα οποία μέσα στο μυαλό σας μπορεί να μην σας λείψουν ποτέ, αλλά σας λέω ότι αν δεν μαχόμαστε συνεχώς, μπορεί να σας λείψουν. Από το νεράκι που λέμε, μέχρι το οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να φανταστείτε. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη, όπως συνηθίζω να λέω, των λύσεων. Δεν ρωτήσουνε. Εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα, ποια ήταν η εντυπώση σας από την παραμονή σας στις Βρυξέλλες. Ήταν εντάξει, δεν περιγράφεται με λόγια, νομίζω ότι με τίποτα. Τι να σας πω, θεός, τρομερή εμπειρία. Δηλαδή, όπως χτυπάει η καρδιά μου στην Ελλάδα, έτσι χτυπούσε και εκεί. Πώς χτυπάει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Το εντοπίσαμε και αυτό, κράτησα αυτό που είπατε με τις πολλές γλώσσες και τη δυνατότητα που υπήρχε. Και φυσικά, επειδή είμαστε μαθητές, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε στα ελληνικά. Περιμετρικά του κοινοβουλίου υπήρχαν οι μεταφραστές, υπήρχαν δυνατότητες για άλλες γλώσσες. Μιλάμε και τις γλώσσες μας για να μην χάσουν τη δουλειά τους και οι μεταφραστές. Έτσι και αυτό που εντόπισα εγώ, χαρακτηριστικά καθόμουν δίπλα με ένα κορίτσι από την Ισπανία και διαρκώς πέρα από την γνωριμία η οποία έγινε στα αγγλικά και. Η οποία χάρηκε που βρήκε Έλληνα. Σε κάλεσε. Πολύ. Με κάλεσε, ήταν από το Big Bang συγκεκριμένα. Και μου ζήτησε πολλές ελληνικές λέξεις. Πολλές. Και εντοπίσαμε πολλά κοινά. Έπειτα, αυτό που νομίζω εμένα μου έμεινε και κρατάω πάρα πολύ ήταν το γεγονός ότι μετά χωριστήκαμε σε ομάδες και πραγματοποιήσαμε έτσι ένα μικρό debate. Έγινε μία δεκάλεπτη σύσκεψη των ομάδων. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν τρεις ομάδες. Τέσσερις. Περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υγεία, παιδεία, είπαμε, συζητήσαμε για όλους τους άξονες. Και ήταν τρομερή εμπειρία. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν εκεί. Ήταν αξέχαστη. Αυτή την εμπειρία δεν την είχαμε εμείς όταν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε την τύχαμε. Για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, γιατί εγώ με φιλόλογος. Είμαι υποψήφιος κι εγώ, δεν είμαι προβλητής. Αλλά είμαι και φιλόλογος και έχω διδάξει πάρα πολλά χρόνια. Είχα φροντιστήρια στην Αθήνα, οπότε το αντικείμενο το οποίο συζητάμε το ξέρω πολύ καλά. Επίσης είμαι πολύ φανατικός φεντεραλιστής, δηλαδή θέλω να ενωθεί η Ευρώπη. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι απαραίτητο αυτό. Και ως δημοσιογράφος μετά έχω αρθρογραφήσει πάρα πολύ για την ευρωπαϊκή συνείδηση. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του το σχολείο, η εκπαίδευση θα μπορούσε να προχωρήσει. Δηλαδή το ελληνικό σχολείο κατά το ίμιση να ήταν εθνικό και κατά το ίμιση ευρωπαϊκό. Υπάρχουν 26 ευρωπαϊκά σχολεία άλλωστε για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Τα περισσότερα φυσικά είναι στις Βρυξέλλες, είναι 6 στις Βρυξέλλες. Έχουμε και εμείς ένα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, η ευρωπαϊκή συνείδηση είναι κάτι το οποίο θα κατακτηθεί με τον καιρό. Και θέλω να ρωτήσω αν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η ευρωπαϊκή συνείδηση. Αν κάποιος το έχει σκεφτεί, τι σημαίνει αυτό. Ελληνική συνείδηση τι είναι. Είπαμε να μας ρωτήσετε εσείς, αλλά τώρα θα ρωτήσουμε. Να δούμε τι μάθατε τίποτα. Εντάξει, δεν πρέπει να το εξετάσετε και γι' όνομα. Εγώ πάντα για να προσέξετε.
Το επόμενο βήμα δηλαδή της εθνικής συνείδησης πρέπει να είναι ευρωπαϊκή συνείδηση. Αλλά αυτό δεν είναι δικό σας ζήτημα, το είναι θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος που σιγά σιγά πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Και μεγάλη συζήτηση, ξέρεις. Πολύ. Δεν σημαίνει ότι θα απαρνηθούμε την ελληνική συνείδηση. Αλλά θα συμπάρχει ελληνική συνείδηση αλλά και ευρωπαϊκή συνείδηση. Είμαστε Έλληνες Ευρωπαίοι. Ή ας πούμε έχετε θεσσαλική συνείδηση. Να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Ανδρέας, το οποίο είναι ένα γεγονός πλέον και αναπτύσσεται συνεχώς. Τώρα στις Βρυξέλλες δημιουργείται ο Ευρωπαίος πολίτης, γιατί επειδή εκεί μένουν όλες οι αντιπροσωπείες, όπως εσύ γνώρισες την Ισπανίδα ήταν, έτσι και εκεί γνωρίζονται οι αντιπροσωπείες μεταξύ τους, οι πρεσβείες κτλ. Και έχουμε γάμους μεταξύ του Ισπανού και του Έλληνα ή της Μαρίας και του Τζόρτζ, ξέρω εγώ. Οπότε το παιδί το οποίο γεννιέται παίρνει ευρωπαϊκή ιδιότητα. Αφού επιλέξει. Σε μεγάλο, μεγάλο έτσι πάμε. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά θα επεκταθεί. Παρότι οι γονείς μπορούν να κρατάνε τη δική τους εθνικότητα, εντούτοις εγγράφεται ως Ευρωπαίος πολίτης. Και αυτό θέλω να επεκτείνω δηλαδή αυτό που σκέφτηκε ο Ανδρέας, ότι θέλει το χρόνο του, θέλει τη συνείδησή του. Εγώ να σας πω ότι είμαι από αυτούς, όπως είπε, που πιστεύουν ότι το ενιαίο νόμισμα μόνο του δεν μας δίνει συνείδηση και ταυτότητα. Άρα πρέπει να έχουμε και άλλους τομείς στους οποίους θα συγκλίνουμε και θα δημιουργήσουμε την ευρωπαϊκή συνείδηση. Τώρα, θα είναι αυτό ο στρατός, θα είναι και ο πολιτισμός, θα είναι και η παιδεία, θα είναι όλα αυτά. Εγώ θεωρώ, ναι, ότι σιγά σιγά η Ευρώπη, γι' αυτό και το σύνθημά μας για περισσότερη Ευρώπη βρίσκει και απήχηση, σιγά σιγά η Ευρώπη όλο και περισσότερο θα παίρνει περισσότερες αρμοδιότητες. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, εμένα θα μου επιτρέψετε να προχωρήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ για όλα. Ευχαριστώ πολύ για τους καθηγητές σας, τους δασκάλους σας και το σχολείο. Και να ξέρετε ότι αφού έχετε επιλεγεί ως σχολείο πρέσβης